Χαιρετίζουμε τους φίλους Κυπρίους βουλευτές και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι επικείμενες διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας με τη διαμεσολάβηση και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν αντιστρέφουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Συνεχίζονται οι ανταγωνισμοί των δυνάμεων του Ευρωατλαντισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, με εμπλοκή των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας και εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. Οι θέσεις που ακούγονται περί αναδίπλωσης της Τουρκίας ή ότι σύρθηκε σε διάλογο είναι, κατά τη γνώμη μας, έξω από την πραγματικότητα, δεν έχουν καμιά βάση. Στην πράξη, η κυβέρνηση Ερντογάν θα κινείται με προκλητικές ενέργειες και ελιγμούς, αξιοποιώντας τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της νέας σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το προσφυγικό, την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Παραμένουν τα τετελεσμένα του Ορούτς Ρέις, οι συνέπειες της εξαίρεσης του Καστελόριζου από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο, οι διεκδικήσεις της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θέσει στο τραπέζι το βασικό ζήτημα, συμβιβασμός για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με βαριές συνέπειες και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στις γκρίζες ζώνες, στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και την αποστρατικοποίηση, τη διεξαγωγή περιφερειακής διάσκεψης με νομιμοποίηση του ψευδοκράτους, ενώ τελευταία έχει εμφανιστεί και το φρούτο της μερικής αποστρατικοποίησης και θα χρειαστεί να γίνει συζήτηση γι' αυτό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησαν κοντόφθαλμα, κατά τη γνώμη μας, την αποχώρηση του Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι γεωτρήσεις του Γιαβού στην Κυπριακή ΑΟΣ και οι έρευνες του Μπαρμπαρός. Επί της ουσίας, η πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έχει οδηγήσει σε περιπέτειες στο λαό μας. Τα περικυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άλοθη το οποίο δεν μπορεί να αποκρύψει τις στρατηγικές σχέσεις που διατηρεί με την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερο το ρόλο της Γερμανίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις κινούνται σε αυτό που είπε ο Αμερικάνος πρέσβης Πάιατ, το απαράδεκτο, κλειδί του ευρωατλαντισμού στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό είπε και αυτό υπηρετεί η προκλητική επίσκεψη του Πομπέο στη χώρα μας, του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, η επιθεώρηση στη βάση της Σούδας και η προώθηση των αμερικάνικων επιχειρηματικών συμφερόντων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, οι εξελίξεις επιβάλλουν την ένταση της λαϊκής πάλης για την απεμπλοκή της χώρας από τα γρανάζια των υπεριαλιστικών ενώσεων, τη μη αλλαγή των συνόρων, την εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών ως μέρος της ενιαίας ελληνικής επικράτειας, την απόρριψη διχοτομικών λύσεων δύο κρατών στο Κυπριακό και τον άμεσο τερματισμό της 46χρονης κατοχής στο νησί, για την οποία έχουν εγκληματικές ευθύνες οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ πιστεύει στην πάλη των λαών της περιοχής για όλα αυτά τα ζητήματα
Και όσο αφορά το κυπριακό πρόβλημα, θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και το κόμμα μας παλεύει για Κύπρο ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μια ηθαγένεια, μια και μόνη κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένα στρατεύματα και προστάτες. Κοινή πατρίδα για τους Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Μαρονίτες και Αρμένιους, με το λαό αφέντης στον τόπο του. Σας ευχαριστούμε.